Αντώνης Κοντολέων, πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς οι οποίοι είστε οι καταναλωτές ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα, τα λέγαμε και άλλη φορά στην εκπομπή, είστε αυτοί οι οποίοι πιέζεστε περισσότερο, έτσι, λόγω κόστους. Ακριβώς, γιατί το κόστος ενέργειας, είτε ηλεκτρικής είτε φυσικό αέριο, μας καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ας πούμε, φτάνει και 30% του κόστους μεταποίησης ή του κόστους παραγωγής. Οπότε είμαστε πολύ ευαίσθητοι. Και προσέξτε, μία διευκρίνηση. Για μας δεν υπάρχουν υψηλές και χαμηλές τιμές. Υπάρχουν ανταγωνιστικές τιμές. Mm. Και δει τουλάχιστον ως προς τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Αυτή τη σύγκριση, δηλαδή όταν είχαμε την κρίση, και το είπα και παρεξηγήθηκα ίσως και την άλλη φορά, όταν βιώσαμε την κρίση την ενεργειακή, δεν ήταν το πρόβλημα τόσο μεγάλο στην Ελλάδα, διότι ήταν σε όλη την Ευρώπη. Οι τιμές του αέριου ανέβηκαν παντού. Τώρα, όταν εμείς πληρώνουμε 200 ευρώ τη μεγαβατόρα και ο Ευρωπαίος πληρώνει κάτω από 100, όπως καταλαβαίνετε, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γκάιδερος, τελειώσαν. Συγγνώμη, πληρώνετε διπλάσιο, υπερδιπλάσιο από τον μέσο Ευρωπαίο βιομηχανικό καταναλωτή. Ειδικά αυτό υπήρχε διαχρονικά, αλλά από τον Ιούλιο και μετά, οπότε έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι εδώ στην ελληνική αγορά, πλέον έχει σταθεροποιηθεί το κόστος μας διπλάσιο προς αυτό που πληρέουν οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές μας, σαφέστατα. Αυτό που οφείλεται τόσο μεγάλη διαφορά. Ωραία, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, ξαφνικά από τον Ιούλιο, είδαμε, από τις 7 Ιουλίου έχει ξεκινήσει αυτό, είδαμε ξαφνικά τις τιμές ενέργειας με τη δύση του ηλίου να πηγαίνουν από τα 100, από τα 90 ευρώ ή από τα 50 που είναι το μεσημέρι, ξαφνικά να φτάνουν 900 ευρώ, 950 είδαμε σήμερα. Αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι διπλό το πρόβλημα. Διπλό. Πρώτον, η Κεντρική Ευρώπη με κάποια τεχνάσματα έχει μειώσει τις δυναμικότητες στα σύνορα Αυστρία-Ουγγαρία και γενικά προς την Ουγγαρία όλες οι διασυνδέσεις. Έχουν μειώσει με κάποια τεχνάσματα τη διασύνδεση και παραμένει η Ελλάδα και η Ιταλία μας κάνει transit. Παραμένουν τα Βαλκάνια να καλύψουν τις ευθυμένες ανάγκες της Ρουμανίας που εικάζουμε, έτσι βλέπουμε, ότι είναι οι εισαγωγές της Ουκρανίας. Πάει ενέργεια, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ουκρανία, πάνω από 1000 ΜΒ. Ωραία. Αλλά προσέξτε, όταν την ίδια ενέργεια ο παραγωγός ο Έλληνας την πουλάει το μεσημέρι 50, 60, γιατί την πουλάει το βράδυ 900 και 1000. Αυτό είναι το θέμα. Διότι τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι προσπαθούν να μας πείσουν. Το πρόβλημα είναι η Ουκρανία. Μα το πρόβλημα, η Ουκρανία είναι η αφορμή. Υπάρχει μια ζήτηση ενέργειας και έρχονται εδώ λοιπόν οι Έλληνες παραγωγοί και λένε ευκαιρία να οικονομήσουμε. Και λένε εγώ για να κάνω εξαγωγές θέλω 1000 ευρώ, 800 ευρώ. Αυτή όμως την τιμή την πληρώνουν όλοι οι Έλληνες καταναλωτές. Πάει στο σύνολο της κατανάλωσης. Συγγνώμη, δηλαδή εμέσως εμείς επιδοτούμε την κατανάλωση της Ουκρανίας. Πέρα αυτό πρόκειται. Δεν την επιδοτούμε, απλά στέλνουμε. Μας συμπαρασύρει το υψηλό κόστος. Στέλνουμε ενέργεια προς τη Βουλγαρία, Ρουμανία. Εικάζουμε ότι πηγαίνει προς την Ουκρανία. Εικάζουμε, έτσι. Αλλά αυτό μπορούσα να το πουλάγαμε στα 200 ευρώ. Γιατί πρέπει να το πουλάμε 900 και 1000. Δηλαδή αδιαφορούμε για τις επιπτώσεις που αυτό έχει για την εγχώρια βιομηχανιακή. Να ρωτήσω κάτι. Η επίσημη δικαιολογία των παραγωγών για τον 20-πλασιασμό της τιμής από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, έτσι. Ποια είναι? Ότι, δηλαδή το μεσημέρι 50, το βράδυ 1000, πώς? Γιατί? Η απάντηση είναι ότι δεν είναι παράνομο. Μας δίνεται μια ευκαιρία να βγάλουμε κέρδη. Δεν είναι παράνομο αυτό διακινούν. Μάλλον δεν διακινούν αυτό. Έχουν βάλει όλα τα φύλλα μέσα και γράφουν ότι το πρόβλημα είναι η Ουκρανία. Μα η Ουκρανία δεν ανεβάζει τις τιμές. Τις τιμές διαμορφώνουν με τις προσφορές τους οι Έλληνες παραγωγοί. Είναι σαφές. Η Ουκρανία ζητάει ενέργεια. Υπάρχει και το άλλο επιχείρημα, δεν ξέρω αν είναι ψεύδο επιχείρημα, ότι το βράδυ μηδενίζεται σχεδόν η παραγωγή των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών, άρα ανεβαίνει η τιμή.
Ναι, ένα λεπτό. Να το πάρουμε διαφορετικά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εγώ έχω καλή θέληση, δεν θέλω να κατηγορώ κανέναν. Ναι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τις ίδιες ώρες που δεν υπήρχε υψηλή ζήτηση, μόλις έσβησαν τα φωτοβολταϊκά, η τιμή στην ελληνική αγορά ήταν στα 240 ευρώ. Και η προσφορά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη των υδροηλεκτρικών, η παραγωγή τους ήταν 1.300 μεγαβατόρες. Αν πάρουμε Τρίτη, Τετάρτη, τις ίδιες ώρες, η παραγωγή των υδροηλεκτρικών είναι η ίδια, 1.300 μεγαβατόρες. Άρα λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι τα υδροηλεκτρικά είναι ακριβά για την Ισπάνια, γιατί την Κυριακή την ίδια ώρα δίνει την ίδια ποσότητα ενέργειας με 240 και αυτή τη βδομάδα σήμερα τη δίνει με 946. Κοιτάξτε, εάν ψάξουμε στο Wikipedia να δούμε τι σημαίνει η λέξη εσχροκέρδεια, νομίζω θα βρούμε την απάντηση. Θα έχουν το παράδειγμα το δικό μας. Η απάντηση είναι δεδομένη, αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Μια παρατήρηση μόνο να μην μας ξεφύγει. Είδα οι αρμόδιοι λένε ότι καταφέραμε μετά από τον Ιούλιο να αυξήσουμε τις εξαγωγές. Τόσο καιρό μιλάμε ότι αυξάνουμε, θα κάνουμε εξαγωγές πράσινης ενέργειας. Δυστυχώς όμως, άμα δείτε καθημερινά, την ώρα που τα φωτοβολταϊκά ανάβουν στην Ελλάδα, ανάβουν και στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία και δεν εξάγουμε καθόλου. Καθόλου. Εξάγουμε λοιπόν με τη δύση του ηλίου, δυστυχώς, βρώμικη ενέργεια. Φυσικό αέριο και λιγνίτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυξήσαμε τις εξαγωγές, αλλά εξάγουμε βρώμικη ενέργεια. Πάμε λίγο να δούμε εμείς τι κάναμε. Είναι δύο προβλήματα. Ένα είναι το ευρωπαϊκό, λοιπόν, όπως είπα. Εμείς πήγαμε με δύο καταγγελίες, η Βιομηχανική Ένωση της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Και δείξαμε και το δρόμο στην κυβέρνηση, δηλαδή, και πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Ανταγωνισμού. Και λέμε, για ποιο solidarity μιλάτε, για ποια στήριξη της Ευρώπης. Εδώ η Κεντρική Ευρώπη έκλεισε τα σύνορα με τερτύπια, συντήρηση γραμμής, ό,τι θέλησε έχουν κάνει εκεί στην Αυστρία. Και μας αφήσατε εμάς να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες προς την Ουκρανία. Τη στιγμή αυτή, λοιπόν, εμείς είχαμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ως προς τους Ευρωπαίους, τώρα έχουμε διπλό. Πληρώνουμε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές. Η απάντηση, λοιπόν, της Ευρώπης, η πρώτη που ήρθε στις 2 Αυγούστου, μας έλεγε, το παρακολουθούμε, έχετε δίκιο, εάν λέει το φαινόμενο παραταθεί, τα κράτη-μέλη μπορούν να σας στηρίξουν. Με ποιον τρόπο θα στηρίξουν, δηλαδή. Μπράβο. Εμείς, λοιπόν, τι λέμε. Και εδώ είναι τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πήρε και έβαλε ένα φόρο στο φυσικό αέριο, αντί να πάει να φορολογήσει τα υπερκέρδη, τα οποία τα προκάλεσαν ήδη. Όλοι, όμως. Και νερά και λιγνίτης και φυσικό αέριο. Να πάει να τους φορολογήσει, να πάρει λεφτά και με αυτά να επιδοτήσει και τις επιχειρήσεις και τους οικιακούς όλους, όμως, όπως κάνει η Βουλγαρία. Αυτό που μας λέει ο Υπουργός, ότι δεν μπορώ να το κάνω, να σας επιδοτήσω, θέλω άδεια. Η Βουλγαρία πέρασε νόμο στη Βουλή. Θα μου πείτε, άλλο Βουλγαρία, άλλο Ελλάδα. Okay, να το ακούσω. Συγγνώμη, τι άλλο Βουλγαρία, άλλο Ελλάδα. Η Βουλγαρία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι νόμοι δεν διέπουν τα κράτη-μέλη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Απλά εμείς πάμε με την νομιμότητα. Δεν κάνουμε κάτι εναντίον χωρίς την έγκριση. Εν τω μεταξύ, το θεσμικό πλαίσιο δυστυχώς δεν λέει τρίμηνο. Η απάντησή μου προς τον Υπουργό δεν λέει τρίμηνο, λέει εξάμηνο. Και πρέπει να είναι ενεργειακή κρίση. Δεν έχουμε ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Έχουμε μια εσχροκέρδεια από τους ελληνικούς παραγωγούς, από τους Έλληνες παραγωγούς. Είναι πεντακάθαρο για μας. Γι' αυτό και φωνάζουμε. Γι' αυτό και φωνάζουμε, διότι αυτό δεν θα περάσει. Ούτε δεν είναι προσωρινό. Είναι ήδη πάμε στον τρίτο μήνα και θα συνεχιστεί. Το γεωπολιτικό με την Ουκρανία δεν τελειώνει. Και όσο η Κεντρική Ευρώπη δεν ανοίγει τα σύνορα να δώσει από εκεί ενέργεια, αλλά τότε θα ανέβουν οι τιμές στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία και δεν το θέλουν. Αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα, συγγνώμη, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να επιβιώσει με υπερκέρδη ένας κλάδος ο οποίος θα μπορούσε να ελεγχθεί εις βάρος μιας παραγωγικής, του παραγωγικού τομέα, όποιο έχει απομείνει στην Ελλάδα, ο οποίος καταλαβαίνει ότι με αυτά τα μεγέθη δεν είναι βιώσιμος, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Διότι, προσέξτε, αν βάλει φόρο στα
πήγε στην αρχή τον Ιούλιο, έκανε μια ανακοίνωση, αλλά ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της είπε δεν μπορεί να φορολογήσει μόνο τις μονάδες αερίου. Ξέρετε, οι Βρυξέλλες επικοινωνούν και με εμάς και μας ρωτάνε, δεν είναι, είναι αμφίδρομα. Λοιπόν, και της είπε της κυβέρνησης, αν βάλεις φόρο, θα βάλεις όλες τις τεχνολογίες. Οπότε αυτό ακουμπάει τη ΔΕΗ. Δεν κάνω άλλο σχόλιο. Λοιπόν, και εκεί πλέον και με αυτόν τον τρόπο καταρρύπτεται, προφανώς λόγω στρεβλής εφαρμογής ίσως, ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα έριχνε τις τιμές και ότι η αγορά θα ρύθμιζε την κατάσταση. Λοιπόν, η απελευθέρωση απορρίθμιζε την κατάσταση και καθιστά την βιομηχανία, την ελληνική, την παραγωγή μη βιώσιμη. Δείξατε το πιο σημαντικό πρόβλημα. Λοιπόν, οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι λένε follow the money. Ναι. Ποιος κερδίζει από όλο αυτό. Πριν πάω στο ποιος κερδίζει, σήμερα ανέβηκαν τιμές στην αγορά. Μα οι κατετοποιημένοι παίκτες είναι και προμηθευτές. Υπάρχουν και άλλοι και προμηθευτές. Οι προμηθευτές αγοράζουν από τη χοντρεμπορική και πουλάνε στη λιανική. Γιατί δεν ενοχλούνται, δεν ζημιώνονται και αυτοί. Θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, απελέστατα, ρε παιδιά, ό,τι κέρδη έχουν από τη χοντρεμπορική τα πληρώνουν στη λιανική. Αν δεν είναι έτσι, να το πάρουμε λοιπόν. Θυμάστε την ιστορία με τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Ναι. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, είχαμε συνδέσει τις τιμές της χοντρεμπορικής με τα τιμολόγια στη λιανική, είτε στη βιομηχανία είτε σε όλους. Σήμερα τι έχουμε, πράσινα, κίτρινα τιμολόγια. Τι κάνουν αυτά, το ίδιο πράγμα. Περνάνε στον καταναλωτή την τιμή της χοντρεμπορικής αγοράς. Άρα εσείς εξηγήστε, εκεί ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Από εκεί επιτρέπεται η χειραγώγηση των τιμών, δίνει τη δυνατότητα, λέω, ενδεχόμενη, ας το δουν οι αρμόδιοι. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ο παραγωγός δεν έχει πρόβλημα ως προμηθευτής, γιατί περνάει το κόστος που έχει στη χοντρεμπορική κατευθείαν στον καταναλωτή στη λιανική, δεν τον ενδιαφέρει, μπορεί να πάει την τιμή όπου θέλει. Άρα στην ουσία ο καταναλωτής έμεσα επιδοτεί τον χοντρέμπορο, περί αυτό πρόκειται. Ακριβώς, μα είναι πώς το λένε, κερδίζουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τώρα τι συμβαίνει. Αν κάποιος ασχολείται με τα πράγματα, θα δει ότι εδώ επίμονα και πολύ καιρό, και το διάβασα και στο κείμενο του ΕΣΕΚ, οι παραγωγοί ισχυρίζονται ότι δουλεύουν λόγω της μεγάλης παραγωγής των ΑΠΕ λίγες ώρες, δεν τους συμφέρει, θα κάνουν, θα κλείσουν και ζητάνε λοιπόν από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι εκβιάζεται η κυβέρνηση από τους παραγωγούς. Δείχνουν στην κυβέρνηση τη δύναμή του. Τι ισχυρίζομαι. Ζητάνε από την κυβέρνηση λοιπόν να τους δώσει μια σταθερή αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων, 600 εκατομμύρια. Εάν θυμάστε λίγο παλιά αυτά που λέγαμε αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύω στα άδη, που ήταν μια παλιά ιστορία, παλιά γύρω στα 600, 700, 800 εκατομμύρια το χρόνο που παίρνανε οι παραγωγοί, κάτι αντίστοιχο ζητάνε και τώρα. Ποιο είναι το αντάλλαγμα? Θα εγγυηθούν, αν πάρουν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια, ότι η τιμή στην αγορά δεν θα ανεβαίνει πάνω από 120 ευρώ, όποια τιμή συμφωνήσουν με την κυβέρνηση. Αυτό είναι. Μάλιστα. Το όλο παιχνίδι αυτό. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι πιέζουν για να αποσπάσουν την επιδότηση αυτή. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύναμη, είναι προφανές. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ διαφωτιστική η συζήτηση. Βάζουμε άνω τελεία και επανερχόμαστε πρώτα Θεός μετά την ΔΕΘ. Να δούμε τι θα ακούσουμε εκεί και θα ξαναβρεθούμε να τα σχολιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις.